9.30 και θέλω να σταθούμε, Γιάννη μου, σε ένα δημοσίευμα του Υπηρεσίου Εκκλησία Online. Εμένα είναι ιερέα που τα βάζει με τη Μαρία Σολομού. Γιατί τώρα σας έχει συμβεί? Συγκεκριμένα λέει ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τη στάση της Μαρίας Σολομού, γιατί από τη μία δηλώνει χριστιανή ορθόδοξη, πηγαίνει στο μοναστήρι των Άγιων Ισιδώρων για να προσευχηθεί και να κοινωνήσει, και από την άλλη μιλάει δημόσια για θέματα ερωτικού περιεχομένου, μόνο και μόνο για να προκαλέσει τη δημοσιότητα. Πάμε να δούμε το δημοσίευμα. Οι αληθινές ορθόδοξες γυναίκες έχουν ευσέβεια. Ναι, λοιπόν, λέει συγκεκριμένα. Η Ωραίας λοιπόν λέει ότι οι αληθινές ορθόδοξες γυναίκες έχουν ευσέβεια και δεν φέρονται έτσι. Είμαι απογοητευμένος γιατί. Τι συνεντεύξεις της Μαρίας Σολομού κατά καιρούς, όταν την ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, μιλάει για την ερωτική τη ζωή. Έχει πει πολλές φορές ότι. Ανάμεσα σε άλλα. Παιδιά. Τη ρωτούν και απαντά και σε αυτά. Έχει πει, για παράδειγμα. Σε μένα έχει πει για παράδειγμα και έχω απατήσει και έχω απατηθεί. Και επίσης έχει πει, όπως λέει, πολλές λεπτομέρειες για την ερωτική τη ζωή. Όχι, και να έλεγε δικαιολόγηση. Λοιπόν, να στεθούμε τον Ανδρέα Καραγιάννη, διευθυντή του εκκλησίαonline.gr. Ανδρέα μου. Καλημέρα. Για ποιο λόγο δημοσιεύσατε αυτή την επιστολή, το άρθρο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι? Κοιτάξτε, δεν είναι, επειδή μίλησα με τον συγκεκριμένο ιερέα, που είναι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, δεν είναι θέμα προσωπικό με το πρόσωπο, ούτε στην προσωπική ζωή κανενός εμπλέγεται. Έχει να κάνει με όσα δημόσια ακούγονται για μερικούς ανθρώπους και όταν γίνεται συγκεκριμένη εκμετάλλευση πραγμάτων. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ένας άνθρωπος συνεχώς να λέει: εγώ λέει κοινώνησα, εγώ είμαι ευσεβής, εγώ πήγα και προσκύνησα και είμαι χριστιανός και είμαι αυτό και είμαι αυτό. Ναι. Και μετά η στάση ζωής του, δηλαδή να βγαίνει και να προκαλεί με ένα τέτοιο τρόπο, ας πούμε. Ωραία. Ο οποίος να είναι εντελώς κοντά. Δηλαδή, κύριε Καραγιάννη, έχουμε βγάλει ως επιτοπλίστων το θέμα αυτό. Δηλαδή, κοινώνησα, ακούστε με λίγο, πριν 15 μέρες. Κοινώνησα, πιστεύω πάρα πολύ και είμαι χριστιανή ορθόδοξη και το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά λέω ότι με έχουν απατήσει. Τι σημαίνει? Και άλλα για την προσωπική μου ζωή. Μα ότι δεν είμαι ευσεβής και ότι δεν σέβομαι το Θεό ή ότι δεν είμαι χριστιανή ορθόδοξη. Κοιτάξτε, εγώ λέω τώρα ακριβώς. Όταν ένας βγαίνει ένας ιερέας που έχει δώσει αγώνα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Έχει δώσει αγώνα για συγκεκριμένα πράγματα. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί και έχει παλέψει η Εκκλησία. Και τότε βγαίνανε κάποιοι άνθρωποι και λέγανε κόντρα σε όλο αυτό ότι εγώ επειδή είμαι τόσο πιστός. Εγώ θα πάω και θα κοινωνήσω. Για ποιον ιερέα λένε, για τους Αγίους Ιδώρους μιλάμε. Και θα παραβιάσω. Γιατί δεν τα λέτε με το όνομά τους, κύριε Καραγιάννη? Και βγαίνει τώρα αυτός ο άνθρωπος τώρα και λέει τα μεγέθη και ιστορίες. Γιατί... Μα είναι αυτό το πράγμα δείγμα ευσέβειας και δείγμα ορθόδοξης. Κύριε Καραγιάννη, δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά κοινωνώ και κάνω σεξ χωρίς να έχω παντρευτεί. Επιτρέψτε μου. Είναι διαφορετικό αυτό. Το τι κάνει ο καθένας στην προσωπική του ζωή. Και είσαι χριστιανή ορθόδοξη. Χωρίς να έχω παντρευτεί. Επειδή ο Ανδρέας είναι φίλος μου, μπορώ να του κάνω μια ερώτηση? Βεβαίως. Αν θέλουμε Ανδρέα, Ανδρέα, επειδή είσαι φίλος μου, ας σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή είμαστε φίλοι τώρα και επειδή γνωριζόμαστε. Δεν είπε ψέματα. Μετράει το μέγεθος. Μήπως δεν μετράει? Διαφωνείς? Όχι, δημόσια. Ανδρέα, διαφωνείς? Και δεν είναι χριστιανικό ή παραχριστιανικό αυτό. Το ζήτημα είναι όλα αυτά είναι καλά και ανθρώπινα. Διαφωνείς, Ανδρέα, διαφωνείς ή συμφωνείς? Ορθώς λέγονται όλα αυτά και καλά λέγονται. Γιατί να λέγονται δημόσια και γιατί κάποιος... Το και καλά λέγονται με κάλυψες. Εγώ έχω μία στάση συγκεκριμένη. Εγώ έχω μία στάση. Δεν είναι χριστιανικό το μέγεθος? Όχι, συγγνώμη. Δεν έχει να κάνει. Πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι δεν γίνεται για να μονοπολεί κάποιος αυτό τη δημοσιότητα στην έλεγχη να εκμεταλλεύεται. Είναι προσβλητικό αυτό που λέτε για τη Μαρία Σολομού. Γιατί εμείς τις παίρνουμε συνεντεύξεις, κύριε Καραγιάννη. Στην άλλη εκμεταλλεύεται την χριστιανοσύνη και την τύχη. Είναι προσβλητικό αυτό που λέτε για μία ηθοποιό η οποία εκφράζει και μιλάει δημόσια και μερικά πράγματα. Δηλαδή δεν μα στερήσετε και να μιλάνε ακόμα και για το σεξ. Δεν καταλαβαίνω. Ιωάννη, δύο λεπτά. Όπως δημόσια
εμείς τη ζητάμε να δίνει συνέντευξη, κυρία Σολομού, και δίνει και πολύ σπάνια. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό. Παρακαλώ το ελληνικό TikTok που κάνει viral μόνο εμένα και τα νεύρα μου. Θα βάλει και το Γιάννη με τα νεύρα του. Όπως δημόσια έχει δικαίωμα. Κύριε Καραγιάννη, σας παρακαλώ ένα λεπτό. Κάνω συνέντευξη με τη Μαρία Σολομού από τότε που ήταν 18 ετών. Η Μαρία Σολομού είναι αυτή που είναι και πάντα τα έλεγε αυτά τα πράγματα. Και λυπάμαι που το λέω. Κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύονται το όνομα της Μαρία Σολομού για να ακούγονται αυτή Γιάννη τη στιγμή. Γιάννη μου ηρέμησε. Όχι, δεν μπορώ, παιδιά. Την ξέρουμε την με τη Μαρία Σολομού. Μια χαρά είναι η Μαρία Σολομού. Δεν μπορώ να ξέρετε τι κοπέλα. Ούτε μου την επηρεάζουν όλα αυτά. Όπως υπάρχει το δικαίωμα σε κάθε άνθρωπο να πει τη γνώμη του δημόσια, έτσι και ο κάθε ιερέα να εκφραστεί τη γνώμη του και να πει κάτι. Επειδή έχουμε παίξει κατά κόρον δηλώσεις τις συγκεκριμένες για τα θέματα της πίστεως. Δεν είναι δυνατόν όμως να εκμεταλλεύεσαι την πίστη όπως σε βολεύει. Και μετά να βγαίνεις, ας πούμε, και να... Τι λέτε, κύριε Καραγιάννη. Θα περίμενα, λοιπόν... Έχει ανάγκη η Μαρία Σολομού από δημοσιότητα. Τώρα αλήθεια μου το λέτε. Ότι εκμεταλλεύεται η Μαρία Σολομού, δηλαδή την πίστη για να βγει στα φώτα. Μία πρωταγωνίστρια εδώ και 20 χρόνια. Όταν κάποιος έβγαινε σε περιόδους που η Εκκλησία μάτωνε και βοηθούσε τον κόσμο και παρότρινε δήθεν και το έπαιζε ούτρα... Μάτωνε για τους Αγίους Ισιδώρους, λέτε. Δεν είναι γενικός η Εκκλησία. Θα περίμενα, κύριε Καραγιάννη, αυτός ο άνθρωπος του Θεού που ενοχλήθηκε και που εσείς βάλατε στο site σας την αντίδρασή του να πάρει ένα τηλέφωνο την κυρία Σολομού και να της τα πει τηλεφωνικά, εάν είχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Συγγνώμη, θα ήθελα να σας πω κάτι, κύριε Καραγιάννη, με πολύ ησυχία και ηρεμία, για να έχουν και ουσία λίγο αυτά που λέμε. Γιάννη μου, ότι εγώ δηλαδή επειδή φωνάζω πολύ ουσία. Γιάννη μου, δεν βάλει τώρα και μαζί μου. Όχι, εντάξει, παιδιά. Ότι το site σας έχει οπαδούς του συντηρητισμού. Αντιλαμβάνομαι ότι θα φιλοξενήσετε πολύ συγκεκριμένα άρθρα, γιατί οι χρήστες του site σας είναι συγκεκριμένοι και είναι και οπαδοί του συντηρητισμού. Το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτό. Καμία σχέση με τον Γιάννη Πουλόπουλο, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είναι το κοινό σας, θα το εξυπηρετήσω. Αγάπη μου, πάρα πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, έχουν δύο λεπτά. Εγώ σας δώσω ώρα να κράζεις. Άσε να μιλήσεις. Δεν θέσεις της κεκμένης τοπιού. Έχουν βγει λοιπόν και θέσεις κεκμένης τοπιού. Οι οποίες τιμούσαν την Ορθοδοξία. Αντιλαμβάνομαι. Όμως, ακούστε λίγο. Κάποιος έχει δικαίωμα στη γνώμη του. Πολύ καλό δημοσιογράφο. Το να πετάτε τώρα ένα πυροτέχνημα, χωρίς να γράφετε πρόσωπα και πράγματα. Δεν το έγραψε και... ο... Το είπε όμως, όχι, να φωτογραφίζετε μόνο τη Μαρία Σολομού. Και από την άλλη, ένας ιερέας... Για τους Αγίους Ιδόβους, λες, το λέω εγώ. Ναι, Ανδρέα, ένας ιερέας και η Μαρία Σολομού. Νομίζω ότι υπάρχουν πιο εύκολοι τρόποι να κάνεις κλικ. Κατάλαβες τι να σου πω τώρα εγώ. Θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρο. Δεν είναι θέμα το κλικ, το ξέρετε πολύ καλά. Είναι θέμα να είσαι συνεπής με αυτά τα οποία λες. Τόσο καιρό είχαμε παίξει θέμα δηλώσεων της συγκεκριμένης γυναίκας σε δύσκολες εποχές και την είχαμε στηρίξει και την είχαμε... Τώρα δηλαδή έγινε κακή Χριστιανή. Τώρα έγινε κακή Χριστιανή. Να κάποιος και να λέει, ας πούμε, να είναι τόσο κόντρα σε αυτά και όταν σε συμφέρει να λες για την Ορθοδοξία και όταν μετά δεν σε συμφέρει να το παίρνεις διαφορετικά για να απασχολείς. Δεν μίλησα καθόλου. Αντρέα, δεν μίλησα καθόλου και στους παρευρισκόμενους εδώ συμπαίχτες μου και πρέπει να το εκτιμήσετε. Καθόλου, τίποτα. Γι' αυτό σ' αγαπάμε. Και μάλιστα έλεγα να κατευνάσουμε να ακούσουμε και τη φωνή του Γιάννη για να μην φωνάσει. Λοιπόν, ρωτάω τον Αντρέα, που μου είναι συμπαθής πέρα από τις αντιθέσεις που έχουμε, την κυρία Σολομού, πότε θα την κάψουμε στην πυρά ως Ζαντάρκ, για να έρθω και εγώ να παρακολουθώ. Δεν ακούει η φωνή. Η δημόσια αντιπαράθεση είναι κάψιμο στην πυρά. Εγώ ρωτάω για την επόμενο σταδίο, έχει γίνει αυτό τα παλιά τα χρόνια, αλλά βλέπετε αυτό. Το παιχνίδι με το χρόνο γίνεται. Πότε θα την κάψουμε. Δηλαδή, πότε θα την κάψουμε τη Σολομού. Να έλα, με το... έλα. Εάν εγώ βγαίνω και ενδύω με το εγώ είμαι με τον Διονύσιο Σολομού. Τη Σολομού στην πυρά. Όταν εγώ, εάν εγώ βγαίνω και ενδύω με το μανδύα του Σούπερ Ορθόδοξου, ενός που δεν τον νοιάζουν ούτε μέτρια ούτε τίποτα. Δεν τον ενδύεσαι το εις μέσα. Και κοινωνώ γιατί είμαι τόσο πιστός. Τι σημαίνει, δεν κάνει έρωτα. Και μετά από λίγο κάθομαι και βγαίνω και μιλάω δημόσια, όντας γονιός, ας πούμε έτσι, και μιλάω για τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή φταίει ο ιερέας που το λέει, εμείς το βγάζουμε. Αχ, τώρα τι εννοείται. Θα την κάψουμε ή τζάμπα φωνάζουμε. Αχ, κύριε Καραγιάννη, Αντρέα μου, Καραγιάννη. Άκουσε με λίγο. Πολύ λυπάμαι αυτά που ακούω και σου έχω ξαναπεί ότι εσένα προσωπικά σε εκτιμώ γιατί είσαι ένα νέο παιδί και οι απόψεις είναι αρκετά προχωρημένες. Αλλά αν συνεχίσετε με τέτοια άρθρα
και τέτοιες μεσαιωνικές αντιλήψεις, ναι, πραγματικά οι νέοι που θέλετε να είναι δίπλα στην εκκλησία θα φύγουν και αυτοί που έχουν μείνει. Λες. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μιλάμε σαν άνθρωποι που έχει μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία από γονείς, παππού, γιαγιά. Αρχίζω σιγά σιγά με αυτά που βλέπω και απομακρύνομαι από παπάδες και εκκλησία. Την πίστη την έχω μέσα μου. Αλλά με αυτά που βλέπω απομακρύνομαι. Το συγκεκριμένο άρθρο, και επειδή είσαι πολύ ευφυής, δεν θα πρέπει να έχεις επιτρέψει να ανέβεις στο εκκλησίαonline.gr. Τα άρθρα τα προηγούμενα της κυρίας Σολομού, γιατί να είχαν ανέβει τόσο καιρό όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί επέλεξες να ανέβεις. Την εντέψεις, λέει κάτι κακό, τι είπε, ότι με έχουν απατήσει. Και εμένα με έχουν και κερατώσει το σύμπαν. Έγινε κακή χριστιανή τώρα δηλαδή. Δεν καλή. Δεν είναι. Δεν γίνεται να είναι αυτό το. Εγώ έχω απατήσει. Τα πρότυπα. Υπάρχουν άλλε γυναίκε οι οποίε είναι πραγματικά χριστιανέ ορθόδοξε. Δεν βγαίνουν να διαφανίσουν, δεν βγαίνουν να πειράσουν. Συγγνώμη, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ρε Αντρέα, το σεξ τώρα στο 2023 δεν έχει πάψει πλέον να είναι ταμπού για όλου. Εγώ ξέρω κληρικού, θα μου επιτρέψει. Ξέρω κληρικούς και από τον προφήτη Ηλία, ειδικά στην περιοχή μου Παγκρατίου, νέα παιδιά, οι οποίοι λένε άλλα πράγματα και στο εκκλησίασμα. Σύγχρονα. Έχουν σύγχρονα. Και για το σεξ μιλάνε ανοιχτά. Ας κοιτάξουμε. Στον προφήτη Ηλία Παγκρατίου. Ανοιχτά νέοι ιερείς 29 και 30 ετών. Αυτό δίνει μια οπισθοδρομικότητα. Και λοιπόν, κλείνοντας, γιατί εγώ θα φύγω, λέω πάλι στο φίλο μου τον Αντρέα, Αντρέα, η Σολομού, να ξέρεις ότι... Αντρέα, κλείνοντας, γιατί φεύγω από την εκπομπή, έχω μια υποχρέωση στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η Σολομού δεν λέει ψέματα. Δεν είναι παραβατική. Ωραία. Λοιπόν, Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Άλλη παραβατική του σεξ και καλύπτονται. Εκκλησίαonline.gr, ευχαριστούμε Αντρέα μου. Λοιπόν, και αν πιστεύετε ότι ο Γιάννης έχει νεύρα σήμερα, πού να δείτε τι έγινε στο Σανρέμο. Και πού να δείτε τι είχε ο Μπλάνκο, λοιπόν. Πώς άλλαξε έτσι. Πρόσωπος δεν γυροβίζουν. Επαγγελματία. Δεν γυροβίζουν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Να εξηγήσει την μπάσα, δύο λεπτά, έλα. Ωραία, να μιλήσω λοιπόν και έλεγα. Λοιπόν, ότι είχε πάρα πολλά νεύρα, λοιπόν, ο Μπλάνκο, περσινός εκπρόσωπος της